Να πάμε λίγο σε μια σπουδαία πρωτοβουλία. Η Εύη Σπανού θα μας βάλει στο κλίμα της Εθελοντικής Ναυαγοσωστικής Μονάδας του Ναυτικού Ομίλου Χανίων, καθώς είχαμε κάποια μαθήματα πρώτων βοηθειών. Και επειδή εμείς εδώ στην εκπομπή εστιάζουμε πάρα πολλές φορές και προβάλλουμε αυτά τα θέματα, όσο περισσότερο επικοινωνούμε με τον κόσμο, τόσο μεγαλύτερα θα είναι τα ωφέλη τα οποία θα προκύπτουν. Τι έγινε στην περίπτωση αυτή, Εύη? Πριν από λίγες μέρες, λοιπόν, μέλη της Εθελοντικής Ναυαγοσωστικής Μονάδας βρέθηκαν στο Εσπερινό Υπάλ Χανίων και έκαναν μια παρουσίαση, η οποία και από τις φωτογραφίες που βλέπουμε είχε μεγάλη απήχηση. Ενημερώθηκαν λοιπόν και για την καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, αλλά και για όλες εκείνες τις πληροφορίες που χρειάζεται να ξέρουμε, τα βασικά που λέμε, μιας και έρχεται μία περίοδος που μπορεί να χρειαστεί στη θάλασσα ή κάπου αλλού κάποιος, ένας συμπολίτης μας, έχοντας βασικές γνώσεις, να προσφέρει βοήθεια και να συνδράμει ένας συνάνθρωπό του. Μάλιστα. Λέω να πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Στράτο Λεβεντάκη, ο οποίος είναι επικεφαλής, είναι αρχηγός, έτσι ονομάζεται, της Εθελοντικής Ναυαγοσωστικής Μονάδας του Ναυτικού Ομίλου Χανίων. Πάμε να το συναντήσουμε. Την καλησπέρα μας, πώς είστε? Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε? Είμαστε καλά. Για πείτε μας για αυτή τη σπουδαία πρωτοβουλία και βέβαια την ανταπόκριση που υπήρχε εκεί από τους συμμετέχοντες. Εμείς γενικά σαν ομάδα κάνουμε τέτοια σεμινάρια σε ενήλικες, σε πρώτες βοήθειες. Τη συγκεκριμένη περίπτωση μας καλέσαν οι καθηγητές από το νυχτερινό ΕΠΑΛ του εδώ πέρα στα Χανιά για να πάμε να τους πούμε κάποια πράγματα για πρώτες βοήθειες και φυσικά για κάρπα από πνιγμό. Πώς θα κάνουμε και τι κάνουμε. Και πήγαμε εμείς, εφόσον μας καλέσανε, με μεγάλη μας χαρά, πήγαμε να τους δείξουμε κάποια πράγματα. Ήταν μεγάλο και το ενδιαφέρον, γιατί βλέπουμε ότι υπήρξε πολύ κόσμος. Δεν ξέρω αν μας ακούτε, κύριε Λεβεντάκη. Ναι, σας ακούω. Ναι, πείτε. Σχολιάζω ότι βλέπουμε φωτογραφίες που έχει πολύ κόσμο και αυτά τα οποία, οι πληροφορίες δηλαδή που τους προσφέρατε, οι βασικές, φαίνεται ότι είχαν ανταπόκριση. Ναι, πήγαμε να κάνουμε στα τμήματα νοσηλευτικής εκεί πέρα στο ΕΠΑΛ που είναι και είχαν έρθει και άλλοι μαθητές από άλλα τμήματα και παρακολουθήσανε το σεμινάριο αυτό που κάναμε. Υπήρχαν πάρα πολλές ερωτήσεις, απαντήσαμε, υπήρχε πάρα πολύ ενδιαφέρον από τους ίδιους τους μαθητές εκεί πέρα για αυτό που τους δείξαμε εκεί πέρα. Έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές αυτή τη συζήτηση και με άλλους συναδέλφους σας και ανθρώπους που πραγματικά έχουν βγει μπροστά στο κομμάτι «πάμε να διαδώσουμε λίγο τις πρώτες βοήθειες» και μας έχουν πει ότι τουλάχιστον μία φορά στη ζωή μας ο καθένας από εμάς θα αντιμετωπίσει μία δύσκολη κατάσταση. Μία δύσκολη κατάσταση και στο κομμάτι με αυτό της μάρτυρας και θα πρέπει να προχωρήσω και να δώσω πρώτες βοήθειες. Φαντάζομαι συμφωνείτε σε αυτό και να καταλήξουμε κατ' επέκταση και στο πόσο σημαντικά είναι αυτά τα σεμινάρια. Βεβαίως συμφωνώ σε αυτό. Μπορεί να βρεθούμε μία φορά, μπορεί παραπάνω, μπορεί και καμία. Αλλά καλό είναι να γνωρίζουμε όλοι τα βασικά πράγματα που είναι η κάρπα, γιατί μπορούμε να σώσουμε μία ζωή. Μπορεί να είναι κάποιος δικός μας. Όπως εκτός από κάρπα, πρέπει να γνωρίζουμε όλοι και όταν κάποιος πνίγεται από κάποια τροφή, δηλαδή έχει πάθει πνιγμονή. Και αυτό μπορεί να το γνωρίζουμε, γιατί πιο πιθανό να μας συμβεί αυτό το πράγμα από ότι να κάνουμε κάποια κάρπα σε κάποιο που θα είναι χωρίς αισθήσεις του. Μάλιστα. Κύριε Λεβεντάκη, δεν ξέρω αν θα κάναμε την ίδια συζήτηση στην περίπτωση που οι παραλίες εδώ στην Κρήτη είχαν καθόλου τη διάρκεια της χρονιάς ή τουλάχιστον το περισσότερο, το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ναυαγοσωστική κάλυψη. Γιατί κάποιος το μαθαίνει σκεπτόμενος ότι μπορεί να πάει για παράδειγμα την άνοιξη να κάνει ένα μπάνιο και να πρέπει να γνωρίζει να σώσει τον ίδιο τον εαυτό ή κάποιον άλλο. Ναι, αυτή την ερώτηση μας την κάνανε και άλλα παιδιά, ότι αν κάποιος κινδυνεύει και είναι στη θάλασσα, τι μπορούν να κάνουν. Εμείς αυτό που τους είπαμε είναι ότι εφόσον δεν είσαι ναυαγοσώσεις, δεν ξέρεις να κολυμπάς, δεν κάνεις τίποτα. Μάλιστα, προσωπικό. Μάλιστα. Απλά μόνο ζητάς και φωνάζεις βοήθεια να σε βοηθήσει κάποιος. Οι πρώτοι τουρίστες... Το ότι θα έπρεπε να έχουμε ναυαγοσώσεις. Ακριβώς αυτό, οι πρώτοι τουρίστες... Και θα δώσουμε συνέχεια στο θέμα το οποίο κυριαρχεί. Έχουν καταφτάσει σε περιοχές, σε τουριστικές περιοχές όπως είναι η Κίσαμος, όπως είναι η Χερσόνησος, όπως είναι τα Μάλια στην Ελούντα. Παρά τα αυτά δεν υπάρχει ναυαγοσωστική κάλυψη. Ναι. Αυτό. Εδώ στην Κρήτη, επειδή έχουμε καλοκαίρι, ξεκινάει από μία του Απρίλη, από 15-20 Απρίλη για μένα θα έπρεπε να υπήρχε ναυαγοσωστική κάλυψη έως και τέλη Οκτώβρη, τουλάχιστον. Κύριε Λεβεντάκη, σας ευχαριστώ θερμά.